Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Χωρί λευκό καπνό, ολοκληρώθηκε μετά από 15 ώρε η μαραθώνια διαπραγμάτευση στι Βρυξέλλε για το προσφυγικό, καθώ οι οριστικέ αποφάσει μετατέθηκαν για την επόμενη σύνοδο στι 17 και 18 Μαρτίου. Η ελληνική κυβέρνηση εμφανίζεται ικανοποιημένη, αν και μέχρι τι 18 Μαρτίου μένει πολλά να διευκρινιστούν σε σχέση με την πρόταση τη Τουρκία. Σε καταρχήν συμφωνία για να αυξηθεί ο αριθμό πληρωμή των δόσεων σε 7 μηνιαίε δόσει αντί των τριών διμηνιαίων που ισχύουν μέχρι σήμερα, ήρθαν κυβέρνηση και δανειστέ. Αν και το σχέδιο Αλεξιάδη φαίνεται να έπεισε του δανειστέ προκειμένου να διευκολυνθούν οι πληρωμέ και να μη συσσωρεύονται βάρη στου πολίτε, δεν συνέβη το ίδιο και για τι μεγάλε αλλαγέ, τι οποίε σχεδίαζε η κυβέρνηση για φέτο στο φόρο ακινήτων. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι φορεί που εμπλέκονται με τη διαχείριση των νερών στην Κρήτη λόγω των σημαντικά μειωμένων βροχοπτώσεων που καταγράφηκαν το φετινό χειμώνα στο νησί. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι βροχοπτώσει στα Χανιά μειώθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά κατά 30 με 50%. Χωρί νερό θα μείνουν για δύο ημέρε διάφορε περιοχέ των Χανίων. Η διακοπή θα πραγματοποιηθεί λόγω τη εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών στον κεντρικό αγωγό του ΑΔΙΚ. Αυτό ήταν κυρίε και κύριοι το Δελτίο Ειδήσεων στην νοηματική γλώσσα. Εμεί θα είμαστε αύριο κοντά σα την ίδια ώρα. Καλό σα βράδυ.